Με έχεις δει στη ζωή σου δύο φορές όλες. Όλα αυτά είναι στο μυαλό σου. Όχι. Δεν είναι. Σας ξέρω καλά. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή που σας είδα. Γιατί τι έγινε? Ο πατέρας μου δεν έχει βρεθεί πουθενά. Και η αστυνομία θα σταματήσει τις έρευνες. Ακόμα πιστεύεις ότι δεν πρέπει να πας στην αστυνομία? Νομίζεις ότι ο Βρετός θα καταφέρει να ξεφύγει? Έτσι είναι. Σας πείραξε? Όχι. Έκανε κάτι, σας χτύπησε? Μήπως σας πήρε κάτι χρήματα? Όχι, γιατί τον συλλαμβάνετε, τι έκανε? Θες να μάθεις τι έγινε χθες το βράδυ στο σπίτι σου, Βρες? Θέλω την αλήθεια. Θυμάμαι ότι ήρθα στο σπίτι σου και ξέρω, με έδιωξες, μου φώναζες. Είπες ότι δεν ανέχεσαι να σου φέρω μέσα σκουπίδι. Σου είπα να φύγεις γιατί σου είναι τύφλα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μ' άρπαξες, με έριξες στο κρεβάτι και προσπαθούσες να με φιλήσεις. Αφήσε με! Γιατί, τι θα κάνεις? Τι έκανες? Τι έκανες? Με χτύπησες. Έπεσα κάτω. Όταν συνήλθα είχες φύγει. Και τα ρούχα μου ήταν πεσμένα στο πάτωμα. Σταμάτα να με κοιτάς, ανήλθιος, και πες μου τι έγινε. Τίποτα, τι? Τίποτα. Τότε γιατί τα ρούχα μου ήταν στο πάτωμα? Μίλα, γαμώτο! Λέγε, γιατί τα ρούχα μου ήταν στο πάτωμα? Βίασες ενώ είχα χάσει τις αισθήσεις μου. Θα αναγκάσεις τον Βρετό να κάνει μια δεύτερη απόπειρα εναντίον σου για να τον πιάσει η αστυνομία επ' αυτοφόρο. Ναι, έτσι δεν θα έχει καμιά πιθανότητα να γλιτώσει. Δεν μιλάς σοβαρά. Έτσι δεν είναι? Πες μου πως δεν μιλάς σοβαρά, σε παρακαλώ. Μιλάω πολύ σοβαρά, Αγγελική. Ο μόνος τρόπος να πάει ο Βρετός κατευθείαν στη φυλακή είναι να τον πιάσει η αστυνομία από αυτό φόρο την ώρα που θα κάνει δεύτερη απόπειρα εναντίον μου. Θέλεις να βάλεις τη ζωή σου για δεύτερη φορά σε κίνδυνο? Την πρώτη φορά γλίτωσες από καθαρή τύχη, εσύ το είπες. Και τώρα θες να πας κατευθείαν στο στόμα του λύκου? Δεν το θέλω, Αγγελική, αλλά είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Είναι ο μόνος τρόπος να τον παγιδέψω. Υπάρχει άλλος τρόπος. Να πας στην αστυνομία. Τι στην αστυνομία, τι είπαμε, τι σου είπα? Ξέρω τι μου είπες.
Αλλά οι αστυνομικοί δεν είναι τόσο αφελείς. Ακόμα και αν ο Βρετός καταφέρει να ξεμπλέξει, δεν θα αγνοήσουν την καταγγελία σου. Θα τον έχουν από κοντά. Και αν κάποια στιγμή κάνει κάποια στραβή που θα την κάνει. Δεν θα την κάνει, Αγγελική. Ο Βρετός ξέρει να καλύπτει τα ίχνη του. Χρόνια κάνει βρωμοδουλειές. Αν η αστυνομία έχει ανακαλύψει κάτι, δεν περιμένει τη δική μου καταγγελία. Σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Έσπαγα το κεφάλι μου να βρω κάποιον άλλο τρόπο να δει. Δεν πρέπει να ρισκάρω εγώ. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Αν κάτι πάει στραβά. Δεν θα πάει τίποτα στραβά. Και μην ξεχνάς τον Άσο που έχω στο μανίκι μου. Ο Βρετός ξέρει πως είμαι νεκρός. Αυτό θα μου δώσει χρόνο να καταστρώσω το σχέδιό μου, όσο αυτός θα είναι ανυποψίαστος. Το μόνο που μου χρειάζεται είναι ένας καλός σύμμαχος. Σύμμαχος? Ναι, ένας άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης μου, που να ξέρει τις κινήσεις του Βρετού ανά πάσα στιγμή, να είναι κοντά του. Δεν εννοείς? Όχι. Δεν εννοώ ότι είναι εκτός του ότι δεν θέλω να τη βάλουμε σε κίνδυνο. Δεν είναι τόσο κοντά του που να ξέρει όλες του τις κινήσεις. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να τον εμπιστεύομαι και εγώ και ο Βρετός. Και αυτός ο άνθρωπος είναι η Ρένα. Σας ακούω. Ναι, ναι, μπορώ να περάσω. Σε καμιά ώρα το πολυθεμική. Ξύπνησες, παιδί μου, πώς είσαι? Καλά. Για να σε δω. Εσύ είσαι κατάχλωμη, παιδί μου. Δεν κοιμήθηκες καθόλου? Λίγο. Πρέπει να φας κάτι. Να φωνάξω τη Σοφία, μια στιγμή. Σοφία! Δεν πεινάω, πάω να ξαπλώσω. Μισό λεπτό, παιδί μου, να σου ετοιμάσω εγώ κάτι να φας. Τι είναι αυτό? Τι έχεις εκεί? Τίποτα. Τι είναι αυτά, Ζένια, χάπια είναι? Δεν είναι τίποτα, είναι δικά μου. Όχι, δεν στα δίνω. Δώστα μου, είπα! Πού τα βρήκες? Πού τα βρήκες? Όπου θέλω, δεν στα δίνω! Πρόκειται, σου είπα, να ξαναπάρεις χάπια. Ακούς και αν χρειαστεί να σε δώσω! Γιατί με βασανίζεις, γαμώτο, γιατί μου το κάνεις αυτό? Δώστα μου, σου λέω, δώστα μου! Βίασες ενώ είχα χάσει τις αισθήσεις μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ καλά είναι ότι με έδιωχνες. Μου φώναζες και με έδιωχνες όπως παλιά. Με έβριζες μου.
χτύπησες και... Σου ορκίζομαι ότι τότε σε χτύπησα. Δεν ήθελα να σε πονέσω. Όταν έπεσες κάτω ήσουν τόσο όμορφη. Δεν άντεξα. Ξαναγγίξ ποτέ. Σου ορκίζομαι. Δεν ήθελα να σου κάνω κακό. Μου κάνεις όμως. Το μεγαλύτερο κακό που μπορούσες να μου κάνεις. Μήπως ότι η ιστορία μας έχει τελειώσει. Ότι ανοίξεις το παρελθόν, αλλά δεν είναι αλήθεια. Το μόνο που ήθελες από την ώρα που γύρισες ήταν να με εκδικηθείς, να με κάνεις να πονέσω. Όχι, στορκίζομαι. Στορκίζομαι ότι δεν είναι αυτό. Έτσι είναι. Δεν το ήθελα, στορκίζομαι. Με εκδικήσεις, σου λέω! Αν με ξαναγγίξεις. Θα σε σκοτώσω. Είσαι το πιο άθλιο. Το πιο σιγαμένο πλάσμα που έχω γνωρίσει. Να πεθάνεις. Ρένα, η πρώην γυναίκα σου. Ναι. Η Ρένα είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για σύμμαχός μου. Ζει κοντά του στο περιοδικό αφού είναι συνεταιρός της, ξέρει τις κινήσεις του. Ο Βρετός την εμπιστεύεται, εγώ την εμπιστεύομαι. Θα βρω κάποιο τρόπο να μάθει η Ρένα ότι είμαι ζωντανός. Μετά θα τη συναντήσω, θα της πω ότι έχει γίνει, ότι ο Βρετός προσπάθησε να με σκοτώσει. Και νομίζω πως θα βρούμε έναν τρόπο να τον παγιδέψουμε. Κάτσε, πήρες φορά και ξεχνάς ορισμένα σημαντικά πράγματα. Όπως. Ότι βάζεις σε κίνδυνο και αυτήν και εσένα. Α, εννοείς ότι ο Βρετός μπορεί να καταλάβει ότι η Ρένα κάτι του κρύβει. Ακριβώς. Ο Βρετός δεν είναι ηλίθιος, εσύ το είπες. Αντίθετα, είναι δαιμόνιος. Αν υποψιαστεί ότι η πρώην γυναίκα σου του παίζει κάποιο παιχνίδι, ότι προσπαθεί να σε βοηθήσει για να τον παγιδέψετε, θα σας σκοτώσει και τους δύο χωρίς κανένα δισταγμό. Δεν θα υποψιαστεί τίποτα, δεν θα καταλάβει. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Η Ρένα θα αναστατωθεί με όλα αυτά. Θα ξέρει ότι είσαι ζωντανός και όλοι σε θεωρούν νεκρό. Θα μπορέσει να κρατήσει το μυστικό. Μπορεί να πει στα παιδιά σου ότι ζεις. Δεν το κάνει. Θα καταλάβει η Ρένα ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Μπορεί να είναι συναισθηματική, αλλά όταν πρόκειται να εκδικηθεί κάποιον, γίνεται σκληρή και ανελέητη. Πίστεψέ με, αυτό το έχω ζήσει στο πετσί μου, το ξέρω πολύ καλά. Και πάλι, θα πρέπει να φερθεί καλά σε κάποιον που ξέρει ότι πήγε να σε σκοτώσει. Εύκολο το έχεις. Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά θα το κάνει. Και μάλιστα θα πλησιάσει το Βρετό ακόμα περισσότερο. Και ο Βρετός δεν θα υποψιαστεί τίποτα, θα το θεωρήσει απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί? Γιατί πριν πεθάνω. Φλέρταρε επίμονα τη Ρένα. Ήθελε, βλέπεις, να μπει στο περιοδικό σαν συνέθελος. Για να καλύψει τις βρωμοδουλειές του. Χρησιμοποιούσε όλη τη γοητεία του για να τη ρίξει. Αλλά δυστυχώς γι' αυτόν η Ρένα προτίμησε εμένα. Προτίμησε εσένα. Θες να πεις ότι εσύ και η πρώην γυναίκα σου έχετε σχέση ξανά? Ναι, λίγο... Λίγο πριν το ατύχημα, ξαναμίξαμε. Αλλά, ειλικρινά σου μιλάω, αυτό που συνέβη μεταξύ μας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχω με τη Ρένα. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις. Ξέρω ότι αυτό που έγινε μεταξύ μας ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Και για τους δυο μας. Αδυναμίας.
Αυτό ήταν για σένα μια στιγμή αδυναμίας. Ναι. Και για μένα και για σένα. Ήμασταν εδώ, μόνοι μας. Εσύ δεν μπορούσες να θυμηθείς, ήσουν σαν χαμένος. Εγώ είχα ανάγκη από τρυφερότητα. Και έγινε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι τι θα κάνεις εσύ. Εγώ θα βρω έναν ασφαλή τρόπο να συναντήσω τη Ρένα και να της πω τι έγινε. Θα το κάνω απόψε κιόλας. Απόψε. Ναι, ναι, όσο πιο γρήγορα παγιδέψουμε το βρετό, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για όλους μας. Ναι. Και για σένα. Έτσι θα σε απαλλάξω από την παρουσία. Πώς είσαι? Το κεφάλι μου πονάει ακόμα. Ξεκουράστηκες καθόλου? Λίγο. Εσύ πού ήσουν? Έξω. Πήγα μια βόλτα να πάρω λίγο αέρα με όλα αυτά που γίνονται. Πνίγομαι κάποιες φορές. Με τη μητέρα σου μίλησες? Ναι, ναι, μίλησα όταν ξύπνησα. Πώς είναι? Πώς να είναι, χάλια είναι. Και η ζωνιά δεν πάει πίσω. Σήμερα την έπιασα με κάτι χάπια και τη σταμάτησε με το ζόρι να μην τα πάρει. Χρειάζεται βοήθεια και θα της τη δώσετε εσείς τώρα. Τώρα που η οικογένεια ενώθηκε, τώρα που είστε μαζί πάλι με τη Ρένα, όλα θα πάνε καλά. Θα το δεις. Όλα θα πάνε καλά. Το βρήκα στο πάτωμα. Σου. Πάω στην ξαδέρφη μου. Δεν θα αργήσω. Ήρθα να δω πώς είσαι. Σε χάλια και τι έκλαιγες? Εντάξει είμαι. Ρένα, αν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, αν θέλεις να μείνεις μόνη σου, αν σε ενοχλώ να φύγω. Λες? Εσύ? Τι είναι αυτά που λες, Παύλο? Ήσουν αυτός που ανακάλυψε ότι η Ζένια παίρνει ακόμα χάπια και έχω αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να τη βοηθήσω. Εσύ έπεισες τον Άρη να γυρίσει κοντά μου. Εσύ,
Εσύ τον ξανάφερες στο περιοδικό και μου λες ότι με ενοχλείς. Όχι μόνο δεν με ενοχλείς, αλλά είμαι πάρα πολύ τυχερή που σε έχω κοντά μου. Ξέρεις τι σημαίνει για μένα αυτό που λες? Ξέρεις? Θα είμαι πάντα κοντά σου, Ρένα. Πάντα κοντά σου. Και θα κάνω ό,τι μου περνάει από το χέρι για να είσαι ευτυχισμένη. Λέω να πάω να μαγειρέψω κάτι. Η Ζαϊνιά δεν έχει φάει τίποτα από χτες. Όχι. Ούτε και εσύ, φαντάζομαι. Εγώ αντέχω. Για την κόρη μου ανησυχώ. Αν θες να φροντίσεις την κόρη σου, πρέπει να φροντίσεις πρώτα τον εαυτό σου. Πρέπει να είσαι δυνατή. Και θα φροντίσω εγώ γι' αυτό, είτε το θέλεις είτε όχι. Η Σοφία πού είναι? Πήγε να δει την ξαδέρφη της. Ωραία. Θα μαγειρέψω εγώ, λοιπόν. Εσύ? Ξέρεις να μαγειρεύεις? Και πολύ καλά, μάλιστα, αλλά καλύτερα να μου το πεις αφού δοκιμάσεις. Όχι, όχι, μην κάνεις τον κόπο. Θα φτιάξω κάτι. Δεν εγώ. Θέλω, δεν το συζητάω. Θα κάτσεις εδώ. Θα ξαπλώσεις, θα κλείσεις τα ματάκια σου, θα ηρεμήσεις και σε λίγο θα είναι όλα έτοιμα. Ελπίζω μόνο να μην θυμώσει η Σοφία αν θα ανακατέψω την κουζίνα της. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα θυμώσει. Ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα, γιατρέ. Τι συμβαίνει? Τίποτα ανησυχητικό. Έμαθα ότι ο Ερίκος θεωρείται νεκρός. Δυστυχώς. Αφού δεν βρέθηκε ακόμα, η αστυνομία διάκοψε τις έρευνες. Ελπίζαμε ως την τελευταία στιγμή. Στεναχωρήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, κυρία Σοφία. Ο Ερίκος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και καλός φίλος. Σας φώναξα για να σας πω ότι αφού ο Ερίκος δεν υπάρχει πια, είστε οι μόνοι που ξέρετε για τη Μαριάννα. Τι συνέβη με αυτήν? Είναι όλα όπως σας τα είχα πει. Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρίο και είναι υπό επιτήρηση. Παρακολουθείται από ειδικούς οι οποίοι θα γνωματεύσουν για την κατάσταση της ψυχικής της υγείας και κατά πάσα πιθανότητα θα μεταφερθεί σε ψυχιατρίο των φυλακών. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποτελεί πια κίνδυνο για κανέναν της οικογένειάς σας. Είχατε πει ότι της έγινε η πλαστική στο πρόσωπό της. Πώς είναι το πρόσωπό της, είναι εντάξει? Θέλω να πω, έγινε όπως πριν? Όχι ακριβώς. Είχε πολύ σοβαρά εγκάβματα και στο πρόσωπο. Έγινε κάποια αποκατάσταση, αλλά θα χρειαστούν και άλλες επεμβάσεις μέχρι να επανέλθει πλήρως. Και αφού θα περάσει τη ζωή της στο ψυχιατρίο, δεν νομίζω ότι θα γίνουν ποτέ. Κλεισμένη στο ψυχιατρίο και με κατεστραμμένο το πρόσωπο. Χειρότερη τιμωρία δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Καλύτερα θα ήταν για αυτή να είχε πεθάνει. Μου είχατε πει ότι ο Ερίκος ήθελε να αναλάβει τα έξοδα της επέμβασης. Το είχε ζητήσει ο ίδιος. Αλλά τώρα έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πια. Θα το καλύψω εγώ με κάποιον τρόπο. Κάντε κουράγιο και σταθείτε στα παιδιά του Ερίκου. Σας έχουν ανάγκη τώρα. Όσο για τη Μαριάννα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος πλέον να ανησυχείτε. Ευχαριστώ, γιατρέ. Γεια σας. Σου το υπόσχομαι. Άλλωστε, κάθε φορά που νευριάζω, αναγκάζεσαι και μου λες ψέματα και αυτό δεν μας γίνει σε καλό. Και δεν αντέχω όλα τα ψέματα. Ούτε εγώ τα αντέχω.
Ωραία. Ξανού είναι. Είχε το θράσο αλέτης να έρθει στο σπίτι για να σου φέρει δώρο. Του είπα ότι δεν το θέλω. Ήταν ένα πανάκριβο κολλιέ. Του είπα να το πάρει και να φύγει. Εκείνος επέμενε να μου το δώσει και τότε του άνοιξα την πόρτα να φύγει και τον περίμενα να παίξω δύο αστυνομικοί να τον συλλάβουν. Μην κάνετε τον κόπο να με κολακεύετε συνέχεια. Δεν σε κολακεύω καθόλου, την αλήθεια λέω. Τότε θα μπορέσετε να μου πείτε την αλήθεια και για κάτι άλλο. Για ποιο πράγμα? Ποιος είναι ο σκοπός σας?